Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος τρονιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος τρονιάζει, του πάω τα παιδιά. Δικέφαλε, δικέφαλα αετέ, μαύρα αετέ. Μετά από πόσο καιρό ήρθατε ξανά στο γήπεδο? Την τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν όταν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το γήπεδο στη Νέα Μεσύμβρια, τα βοηθητικά και το αθλητικό κέντρο. Ήμουνα από τους πρώτους που το είχε δει. Βέβαια, σε παιχνίδι έχω αρκετό καιρό να έρθω να δω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ήσασταν η πρώτη μεταγραφή Δεκεμβρίου, καθώς τότε ξεκίνησαν οι μεταγραφές εκείνη την περίοδο. Πώς έγινε η δικιά σας μεταγραφή και βρεθήκατε με την Παναχαϊκή στον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, εμένα είχε προγραμματιστεί ένα χρόνο νωρίτερα. Τότε ήταν ο έμνηστος ο κ. Παντελάκης, ο οποίος μου είχε πει ότι μόλις θα τελειώσει το στρατιωτικό μου, την επόμενη σεζόν θα έρθω στον ΠΑΟΚ. Επομένως, ήταν προγραμματισμένη η μεταγραφή, βέβαια δεν το ήξερε κανένας. Και επειδή πίστευα σε αυτόν τον άνθρωπο, το πραγματοποίησε αυτό το πράγμα και μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη μεταγραφή βάσει επαγγελματικού, τότε που έγινε το επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, και έγινε η πρώτη μεταγραφή που έγινε Χριστούγεννα. Είπατε ότι πιστεύατε, σας έκανε να πιστέψετε ότι θα βρείτε κάτι καλό. Τελικά, η πρώτη σας εντύπωση ποια ήταν με το που ήρθατε στο ΠΑΟΚ? Η πρώτη μου εντύπωση ήταν αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου και αυτό που φανταζόμουν. Ήρθα στην κορυφαία ομάδα της Ελλάδος, η οποία είχε τρομακτική οργάνωση και φοβερό επίπεδο παιχτών εκείνη την εποχή, όπως και τώρα βλέπω ότι υπάρχει φοβερή οργάνωση στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και δεν είναι τυχαίο που οι ιστορίες του ΠΑΟΚ είναι γραμμένες με χρυσά γράμματα. Πείτε μου, ποιες ήταν οι καλύτερες στιγμές και ποια οι χειρότερη? Μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές καλές στιγμές, οι οποίες είναι οι περισσότερες καλές από τις κακές. Η καλύτερη, μπορώ να πω, στιγμή για μένα ήταν όταν παίξαμε με την Μπάγκερ τα δύο τα παιχνίδια, ένα μέσα στη Τούμπα και ένα στη Γερμανία, που κάναμε, ας πούμε, εκείνη την ημέρα και όλη η Ελλάδα μίλαγε για τον ΠΑΟΚ, και πιστεύω ότι αυτά τα συγκεκριμένα τα δύο τα παιχνίδια κάνανε πολύ κόσμο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ κόσμο ΠΑΟΚ. Όπως και ευτυχισμένη στιγμή μου ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 85. Τι σας έχει λείψει από τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής? Μου έχει λείψει αυτός ο παλμός που υπάρχει στο γήπεδο. Αυτοί που είναι απ' έξω και δίνουν την ψυχή τους για την ομάδα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Και μακάρι να ήμουν πιο κοντά να μπορούσα να το βλέπω κάθε δεύτερη Κυριακή όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Στην Πάτρα ΠΑΟΞΙΔΕΣ έχει? Ναι, υπάρχει και σύνδεσμος φιλάθρων ΠΑΟΚ εκεί, οι οποίοι είναι συνέχεια σε συνεχή αντιπαράθεση, ας πούμε, με τους υπόλοιπους. Βέβαια, λένε ότι δεν τους καταλαβαίνει κανένας και δίκιο έχουν, γιατί αυτοί που είναι με τις ομάδες τις αθηναϊκές ενδεχομένως να μην έχουν ανέβει Θεσσαλονίκη και να δουν παιχνίδια του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως να είναι κατευθυνόμενοι από αυτά που δείχνουν τηλεοράσεις, από αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ για να το ζήσει. Και η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να έχει μια ωραία πρόκριση στην Ευρώπη που παίζει. Πιστεύω ότι φέτος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και στο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι κάποια στιγμή σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοντά, θα πρέπει να βάλει ένα τρόπο ακόμα παραπάνω στην τροπιοθήκη του, η οποία για μένα θα πρέπει να είναι το πρωτάθλημα.